Πάμε σε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Στην αίθουσα σύνταξης βρίσκεται η Έλλη Κοκάλη για να δούμε περισσότερα αναφορικά με την εξιχνίαση ενός εγκλήματος, Έλλη, από ένα αποτύπωμα. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα και μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας η οποία απασχόλησε την αστυνομία το τελευταίο 24ωρο οδήγησαν στη λύση ενός αστυνομικού μυστηρίου, ενός θρίλερ που κρατούσε από το 2007 όταν είχε βρεθεί νεκρός μέσα σε ένα δωμάτιο κοντά στη Μονή Αγκαράθου ο άτυχος κτηνοτρόφος ο Κώστας Κουνάλης. Έκτοτε οι αστυνομικές αρχές συνεχώς προσέγγιζαν, πλησίαζαν προς την εξιχνίαση της υπόθεσης και τη σύλληψη του δράστη με αυτόν να διαφεύγει συνεχώς. Να σας πω ότι οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν και συνέλαβαν το συγκεκριμένο κατηγορούμενο για ένα ενδοοικογενειακό, ένα επεισόδιο που έχει τις διαστάσεις της ενδοοικογενειακής βίας. Τον κατήγγειλε η σύντροφός του ότι στις 29 του Ιανουαρίου την είχε παρενοχλήσει, την είχε εξυβρίσει, την είχε χτυπήσει, την είχε εξαναγκάσει σε συνέβρεση και έκτοτε οι αστυνομικές αρχές τον αναζητούσαν. Από την προσαγωγή του, από την δακτυλοσκόπησή του προέκυψε και αυτό το έβριμα. Ταυτοποιήθηκε το ορφανό δακτυλικό αποτύπωμα που είχε βρεθεί στο σπίτι του θύματος με τα στοιχεία του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος οδηγείται ενώπιον των δικαστικών αρχών 17 χρόνια μετά από αυτή τη δολοφονία που πραγματικά είχε σημάνει συναγερμό στις διοκτικές αρχές του Ηρακλείου και είχε συνοδευτεί από ένα πραγματικό θρίλερ με τις αστυνομικές αρχές να ψάχνουν συνεχώς τα ίχνη του δράστη και να μην μπορούν να τον συλλάβουν καθώς διέφευγε σε περιοχές εκτός της Κρήτης. Μάλιστα.